Του συμμετόχου τη αναπτυξιακή καλή σε συνάντηση στο γραφείο την ερχόμενη Δευτέρα με σκοπό την εξάντληση των περιθωρίων για επαναλειτουργία τη εταιρεία με αφορμή την έκδοση των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, ο πρόεδρο του επιμελητηρίου Στέλιο Μωρέιτη. Επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ονόμο μα και για τη χώρα μα, και επειδή έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη με την έγκριση των 2.900.000 ευρώ στην αναπτυξιακή, και επειδή θεωρούμε εμεί ένα επιμελητήριο με το 1% ότι είναι προήμιο πολλών εκατομμυρίων τα οποία θα έρθουν στην Ξάνθη και θα εγκριθούν στην Ξάνθη, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η χώρα μας πάσχει από απορροφητικότητα. Δεν έχουμε λοιπόν το δικαίωμα οι υπουργοί να μας στέλνουν χρήματα εδώ και μάλιστα υπηρεσιακοί και εμείς να σφυράμε διάφορα. Για το λόγο αυτό αρδράξαμε την ευκαιρία εμείς ένα επιμελητήριο και παρακαλούμε και καλούμε όλους τους εταίρους και τους εκπροσώπους των εταίρων μας να κάνουμε μία έκτακτη σύσκεψη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να δούμε γρηγορότερα προκειμένου να διερευνήσουμε πώς μπορεί να υπάρξει μια νέα διοίκηση με τη συμβολή και των βουλευτών μας και όλων των ενδιαφερομένων για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε αυτά τα χρήματα τα οποία θα είναι πολύτιμα για τον ομό μας διότι δεν κυκλοφορεί ούτε ευρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να μην κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να έρθουν τα χρήματα αυτά. Μέχρι τώρα ό,τι έγινε έγινε. Από εδώ και πέρα όμως, εφόσον έχουμε αυτές τις ενδείξεις και έχουμε αυτή την έγκριση και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και άλλες εγκρίσεις οι οποίες θα φτάσουν τα 15 με 17 εκατομμύρια για τον νόμο μας, δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να σφυρίξουμε αδιάφορα και να φύγουν αυτά τα χρήματα να πάνε αλλού. Τώρα, κάποιοι λένε ότι μπορούν να εκταμιευτούν με άλλους τρόπους. Δυστυχώς στο νόμο μας δεν υπάρχει άλλη εταιρεία αναπτυξιακή που να έχει διαχειριστική επάρκεια που να δικαιούται να εκταμιεύσει και να πάρει αυτά τα χρήματα για να τα διαθέσει στην κοινωνία και στους επιχειρηματίες. Δεν πρέπει να χαθούν αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τον τόπο μας, να στηρίξουμε τους ανέργους μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει για να έχει όφελος ο τόπος μας. Τα πολιτικά πρόσωπα του τόπου θεωρείτε ότι είναι βασικοί παράγοντες να κινήσουν τα νήματα σε όλη αυτή τη θετική όψη? Επειδή έχουμε και καινούργιους βουλευτές και επειδή πρέπει να. Έχουμε την άποψή τους και γι' αυτό τους καλούμε. Είναι οι τρεις βουλευτές του νομού μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να πούν και αυτή την άποψή τους, να μας πούν τι ακριβώς πρέπει να γίνει, να μας συμβουλέψουν και όλα αν θέλετε, να πιέσουν και κάτω τα πολιτικά κόμματα στα οποία συμμετέχουν για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τον νομό μας. Ωστόσο, ζητούμενο είναι εάν η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον στην αναπτυξιακή επιτρέπει την εκ νέου δραστηριοποίησή της, αφού η εκταμείευση του ποσού απαιτεί ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, την οποία η εταιρεία δεν μπορεί να λάβει με δεδομένη τη συσσόρευση τεράστιων χρεών και την εξανέμιση του μετοχικού κεφαλαίου.